Προεδρικές εκλογές 2013. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι με ιδιαίτερη χαρά που να έχουμε τη μεγάλη τιμή να παρουσιάσουμε στην ελληνική τηλεόραση του Λονδίνου στο Hellenic TV τον κύριο Σίμων Αγγελίδη, ο οποίος είναι νομικός, είναι και επιλαχών στις προηγούμενες ευρωεκλογές για το Δημοκρατικό Κόμμα, ο οποίος είναι μέλος του Δίκο, και έχουμε την τιμή σήμερα και με τις νομικές του βάσεις να μας βοηθήσει για κάποια θέματα που ακούμε συχνά τώρα για το Wikileaks και για κάποια άλλα. Γι' αυτόν κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστούμε που δεχτήκετε την πρόσκληση να μας δείτε και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε μια ενδιαφέροντα συζήτηση. Καταρχήν να αναφέρω ότι είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή να απευθύνω το λόγο και να μοιραστώ κάποιες σκέψεις μου μαζί με τους απόδημους Έλληνες της Κύπρου. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να υπάρχει η επαφή και να υπάρχει μια σχέση όπου και να λαμβάνουμε τα μηνύματα τους, αλλά και να μπορούμε να περνούμε κάποια μηνύματα προς τους απόδημους, οι οποίοι πάντοτε είναι το κομμάτι της Κύπρου, το οποίο διαρκεί εκεί και διεκδικεί και αντιστέκεται και μεταφέρει το μήνυμα της αγωνιστικότητας και στο εξωτερικό. Κύριε Αγγελίδη, σας ευχαριστούμε. Πριν θα μπούμε στη συνέντευξή μας για το θέμα που σας εγκαλέσαμε, θα ήθελα να μπούμε γενικά σε εσάς, στο Σίμων Αγγελίδη. Όπως έχω αναφέρει στο πρόλογο μου, ήσουν υποψήφιος ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ήσουν πρώτος και ή ακόμα είσαι πρώτος επιλαχών, ο δεύτερος που πήρε τη σταυρούς προτίμησης για το Δημοκρατικό Κόμμα και ήσουν και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής, εκτός που αυτά ήσουν και μέλος της νεολαίας του Δίκου. Θα ήθελα να ξέρω, στηρίζεται το Δημοκρατικό Κόμμα σήμερα, κύριε Αγγελίδη? Πρέπει να αναφέρω ότι βεβαίως στηρίζω το Δημοκρατικό Κόμμα, αποτελώ και εξακολουθώ να είμαι μέλος του Δημοκρατικού Κόμματος και ο λόγος για τον οποίο τηρώ την στάση της συγκεκριμένης της παρούσες προεδρικές εκλογές είναι διότι πιστεύω και δεσμεύομαι από τις αρχές του καταστατικού αλλά και τους σκοπούς του καταστατικού του κόμματος, οι οποίες δεν μου δίνουν κανέναν περιθώριο να στηρίξω την απόφαση της ηγεσίας του Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία με βάση όλα τα δεδομένα τα οποία προκύπτουν τους τελευταίους μήνες, φαίνεται καθαρά ότι είναι σε πλήρη διάσταση με την άποψη της βάσης. Θεωρώ ότι η ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος όφιλε να ακούσει καταρχήν να σεβαστεί τις παρακαταθήκες των ιστορικών ηγετών, του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού αλλά και του αείμνηστου Τάσου Παπαδόπουλου, και δεν έπρεπε σε καμία περίπτωση να υποστηρίξει ένα άτομο το οποίο έχει εκφράσει με τον τρόπο που έχει εκφράσει την υποστήριξη του προς το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, παραμερίζουμε τα πάθη και τις διαφορές και στηρίζουμε την υποψηφιότητα του Γλαύκου Κληρίδη. Δεν είναι λόγια δικά μου. Είναι λόγια του αείμνηστου Σπύρου Κυπριανού. Το Δημοκρατικό Κόμμα το έχει ξανακάνει. Έχει ξαναστηρίξει υποψήφιο που προέρχεται από το Δημοκρατικό Συναγερμό ή ευρύτερα από τη δεξιά. Τι διαφορά έχει από τον προηγούμενο ο κύριος Κληρίδης όταν ο αείμνηστος Σπύρος Κυπριανού, ο πρόεδρος Σπύρος Κυπριανού στήριξε τον Γλαύκο Κληρίδη και τι διαφορά έχει τώρα που δεν φαίνεται ότι η βάση του Δημοκρατικού Κόμματος δεν συμμορφώνεται με την επιλογή της ηγεσίας? Να απαντήσω ότι καταρχήν εκεί ο κύριος Κληρίδης όταν έλαβε την στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος ήταν ακριβώς διότι έθετε μια διεκδικητική πολιτική. Δεν υπήρχε το προηγούμενο του σχεδίου ΑΝΑΝ, αλλά αντίθετα είχε εκλεγεί δεσμευόμενος ότι επρόκειτο να αποσύρει άλλα πράγματα, άλλα σχέδια τα οποία ήταν εκείνων των καιρών στο τραπέζι. Βεβαίως είδαμε την εξέλιξη των πραγμάτων όπου το Δημοκρατικό Κόμμα ορθά διαφώνησε με εκείνη την πολιτική εν ώψη τότε έφερνε το σχέδιο ΑΝΑΝ. Και αυτή τη στιγμή καλούμαστε να υποστηρίξουμε ένα άτομο το οποίο όχι μόνο τότε, όχι μόνο το 2002, αλλά μέσα από τα έγγραφα τα οποία θα αναλύσουμε σήμερα μαζί και τα Wikileaks αλλά και το έγγραφα Ντάουνερ, καταδεικνύεται με έναν πολύ σαφή και κατηγορηματικό και αδιάψευστο και αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι εξακολουθεί, εμένει και επιμένει στο να φέρει πίσω το σχέδιο ΑΝΑΝ.
με ορισμένες αλλαγές, με κάποιες ωρεοποιήσεις, ώστε να φαίνεται ότι είναι καλύτερο, για να μπορέσει να καταπραίνει τις ανησυχίες του Κυπριακού λαού. Και αυτά δεν είναι λόγια δικά μου. Αυτά είναι λόγια τα οποία θα δείτε στην πορεία ότι φαίνονται μέσα από τα έγγραφα τα οποία θα αναφερθούν. Κύριε Αγγελίδη, μου έδωσες μία ποδοσφαιρική μπάσα να σου βάλω μία άλλη ερώτηση για αυτόν που έχεις αναφέρει. Όταν ο υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Αναστασιάδης, δημοσίως αναφέρει ότι σέβουμε απόλυτα τη βούληση το 76% από το ελληνικό κυπριακό λαό που απόρριψε αυτό το σχέδιο. Μάλιστα. Πώς τώρα μας λέτε ότι θα το φέρει με άλλον τρόπο, που η στιγμή που ο ίδιος συνεντέξεις του καθημερινά και στην τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα. Να απαντήσω με έναν πολύ απλό τρόπο. Καταρχήν, ήδη την προηγούμενη Κυριακή, 3 του Φεβράρι, σε συνέντευξη του τόσο στην σημερινή, όπου ερωτήθηκε κατά πόσον ήθελε να εκφράσει οποιοδήποτε μια κούλπα σε σχέση με το σχέδιο, αν είπε ότι εγώ έχω πει όλα τα μια κούλπα τα οποία ήθελα να πω. Σε συνέντευξη του την ίδια ημέρα στην καθημερινή, λέει ότι δεν έχω εγκαταλείψει τις θέσεις μου και πρέπει να προσέξετε. Ο κύριος Αναστασιάδης λέει ότι σέβεται την απόφαση. Δεν λέει ότι δεσμεύεται από την απόφαση. Και θα πρέπει διαφορά, κύριε, τεράστια διαφορά. Ένας που λέει να σας πω. Κάτι. Εγώ σέβομαι την άποψή σου. Όχι, σέβομαι την άποψή σου, αλλά εάν διαφωνώ με την άποψή σου, δεν σημαίνει ότι με δεσμεύει η άποψή σου. Επομένως, θα δείτε μέσα από έγγραφα από το 4, το 5, το 6, το 7, το 8 και το 9, που είναι η τελευταία ημερομηνία που διέρευσαν τα έγγραφα, κάθε χρόνο. Σε πολλαπλές συναντήσεις, τόσο με τους Αμερικανούς πρέσβεις, όσο και με τα Ηνωμένα Έθνη, αλλά και ανώτερα στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών της Αμερικής, όπως τον κύριο Μάθιου Μπράιζα, επιμένει να επικαλείται το σχέδιο ΝΑΝ και μάλιστα είναι αυτό το οποίο πρέπει να προσέξει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή προειδοποιούμε τον Κυπριακό λαό. Το τι λέγεται δημόσια και τι λέγεται πίσω από κλειστές πόρτες είναι δύο εντελώς διαφορετικά πράγματα. Και γι' αυτόν ήμασταν τυχεροί λόγω των διαρών αυτών που έγιναν στα Wikileaks, που πρέπει να τονίσω δεν αφορούν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία, αλλά αφορούν όλες τις χώρες του κόσμου στις οποίες υπάρχουν αμερικανικές πρεσβείες. Εκεί ακριβώς είχαμε την ευκαιρία να δούμε τη meeting, την κορυφή του παγόβουνου. Και αυτά τα οποία λέμε είναι εκεί καταγεγραμμένα και διαφυσβήτητα. Μάλιστα. Μήπως όμως τώρα που βρισκόμαστε σε προεκλογικό περίοδο, μερικές μέρες μας έχουν μείνει για την πρώτη Κυριακή, μήπως αυτά που μας λες, με όλο το σεβασμό βέβαια, είναι για προεκλογικούς χαρακτηρισμούς? Μήπως δεν ανταποκρίνονται με την πραγματική αλήθεια αυτά τα έγγραφα που εσείς ο ίδιος θα μας αναλύσετε? Να σας πω, εγώ θεωρώ ότι ήδη στο debate, την τηλεμαχία η οποία έγινε σε σχέση με το Κυπριακό, ο κύριος Λιλίκας έθεσε ενώπιον του κύριου Αναστασιάδη συγκεκριμένα έγγραφα τα οποία δεν διέψευσε σε καμία περίπτωση. Επιπλέον, αυτά τα έγγραφα είναι τόσο έγκαιρα ώστε να έχουν δημοσιευθεί στις μεγαλύτερες εφημερίδες και περιοδικά τόσο στην Ευρώπη όσο και στον κόσμο. Στο Spiegel, στην El Pais, στη Le Monde. Δηλαδή, είναι αδιαφυσβήτητη η εγκυρότητά τους. Και καταγράφει επακριβώς εκείνα τα οποία έχουν πει και μάλιστα τα καταγράφει εντός εισαγωγικών. Άρα δεν είναι κάποιες απόψεις συγκεκριμένων ατόμων που μεταφέρουν προς την Washington το τι είχε καταγραφεί. Είναι μέσα από εισαγωγικά, δηλαδή είναι επακριβώς λέξη προς λέξη τι είχε λεχθεί από τους συνομιλητές. Άρα σε καμία περίπτωση αυτά τα έγγραφα και η εγκυρότητα τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Κύριε Αγγελίδη, πριν να πάμε στο ψητό, θέλουμε να μπούμε λίγο στο Δημοκρατικό Κόμμα. Εσείς προέρχεσαι από μια οικογένεια που στηρίζεται το δίκο και πρέπει να είσαι περήφανος, γιατί είσαι γιος του κύριου Ανδρέα Αγγελίδη, ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά, όχι μόνο στα κοινά και στην πατρίδα του. Ήταν και στο Δημοκρατικό και στο κόμμα του και στο δίκο ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και μάλιστα είχε την τόλμη τότε να διαφωνήσει και με τον Μακαρίτη τον αείμνηστον Τάσον Παπαδόπουλο για κάποια... Είχε διαφωνήσει σε σχέση με την επιδιαιτησία. Και μάλιστα τότε ήταν ο πρώτος που διαφώνησε και μάλιστα δημόσια. Και μάλιστα τότε δέχτηκε την κριτική από τον αείμνηστον Τάσον Παπαδόπουλο, ο οποίος
εν τέλει επιβεβαίωσε με τη δική του αναφορά ότι ήταν εσφαλμένη η απόφαση να αποδεχτούμε την επιδιαιτησία. Αυτό όμως δεν το ευχαριστώ που έτεγες αυτό, όμως αυτό που έφερα ως αναφορά είναι ότι ο Ανδρέας ο Αγγελίδης και ο Σίμος ο Αγγελίδης ουδέποτε φοβηθήκαν να πούν την απόψη τους. Και αυτό κάνετε τώρα το 2013 που στηρίζεται την υποψηφιότητα του Γιώργου Λιλίκα. Σίγουρα, χωρίς φόβο και πάθος, πάντοτε θα στηρίξουμε μια άποψη ανεξαρτήτως κόστους, είτε πολιτικού είτε ακόμα και επαγγελματικού, διότι πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο χρήσιμο, αλλά και σε αυτές τις πολύ κρίσιμες στιγμές, το πιο απαραίτητο για την πατρίδα μας, την Κυπριακή Δημοκρατία. Πώς μπορούμε να διασφαλίσουμε ένα μέλλον, ούτως ώστε να υπάρχει και οικονομική ανάπτυξη, αλλά παράλληλα σε σχέση με το Κυπριακό να υπάρχει μια ορθή επίλυση του Κυπριακού ζητήματος, το οποίο να αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα πραγματικά εισβολής, κατοχής και επικισμού, και μια λύση η οποία να διεκδικηθεί να συνάδει με το κεχτημένο, με το διεθνές δίκαιο, αλλά και να αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των Κυπρίων πολιτών, όλων των νόμιμων Κυπρίων πολιτών. Κύριε Αγγελίδη, πιστεύετε ότι ο Μάριος Καρογιάν, ό,τι γίνει στις εκλογές, πρέπει να πάρει τη φύση από τη θέση του πρόεδρου του Δίκο και να κηρύξει προεκλογικό συνέδριο για την καινούργια ηγεσία του Δημοκρατικού Κόμματος? Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα δεν είναι αντικείμενο το οποίο πρέπει να με οποιοδήποτε τρόπο να προβληματίσει τον οποιοδήποτε σε αυτήν τη φάση. Αυτή τη στιγμή το διακύβευμα είναι το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Το μέλλον της Κυπριακής Δημοκρατίας. Σίγουρα αν θα βλέπαμε το προσωπικό μας και ίδιον όφελος, εν ώψη του ότι η παράσταση νίκης του κ. Αναστάση Άδη από την αρχή φαινόταν να ήταν πολύ πιο μεγάλη, θα μπορούσαμε εγκάλιστα κι εμείς να έρθουμε και να συμπαραταχθούμε με την ηγεσία του Δίκο. Όμως θεωρήσαμε ότι σε καμία περίπτωση, τόσο εμείς, αλλά και η βάση, η συντριπτική πλειοψηφία του Δίκο, ότι αυτό το πράγμα δεν θα τηρούσε εκείνα τα οποία είναι τα βιώματα μας, τα οράματα μας, εκείνα με τα οποία έχουμε γαλουχηθεί. Χθες είδαμε το μεγαλειώδες συλλαλητήριο, θα το πω, στο Ελευθέρια του υποψήφιου Γιώργου Λιλίκα. Ακουγόταν το σύνθημα «Λευτεριά επιστροφή». Τα σύνορα μας δεν είναι στην Κερίνια. Με έναν τεράστιο, παλμό, ακριβώς. Πραγματικά είναι πολύ καιρό να το ακούσουμε. Ακριβώς είναι αυτό. Δηλαδή δίνεται μια νέα όθηση, μια ελπίδα, μια δυναμική. Μπορούμε. Και μπορούμε. Είναι ολέα, κυρία. Εκείνο το οποίο πρέπει να σας πω είναι το εξής, και είναι φοβερό σε αυτήν την προεκλογική εκστρατεία. Την υποψηφιότητα του κύριου Γιώργου Λιλίκα, πέραν της ΕΔΕΚ, η οποία τήρησε μια ορθή και υπεύθυνη στάση, δεν τη στηρίζει καμία άλλη κομματική ηγεσία. Στηρίζεται όμως σε όλον το μήκος και όλον το φάσμα, όλον το πλαίσιο του εκλογικού σώματος από πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν τίποτε και κανένα συμφέρον. Το μόνο συμφέρον είναι η ανησυχία τους, εκείνον το οποίο τους ενώνει, είναι η ανησυχία τους σε σχέση με το μέλλον αυτής της πατρίδας. Πρέπει να πω ότι η ψήφος είναι πολύ πιο επικίνδυνη από μια σφαίρα. Διότι η σφαίρα μπορεί να σκοτώσει κάποιον. Η ψήφος μπορεί να σκοτώσει το μέλλον των παιδιών μας. Αυτό το είπε ο Αβραάμ Λίνκον και το επικαλούμε και το αναμεταδίδω στους τηλεθεατές σας, διότι είναι πολύ σημαντικό να αντιλαμβάνονται τη συνέπεια αυτής της προεκλογικής εκστρατείας αλλά και της τελικής έκβασης. Και θα ήθελα να τονίσω και το εξής. Ο κύριος Λιλίκας είναι ο μόνος εκ των υποψηφίων, ο οποίος λέει ότι είναι απαράδεκτο ένας πρόεδρος, και άρα ο λαός κατ' επέκταση, να ασκεί την κυριαρχική του εξουσία μόνο μία φορά κάθε 5 χρόνια. Είδαμε όλοι τι συνέβηκε με το Μαρί, όπου η συντριπτική πλειοψηφία του λαού ήθελε ο πρόεδρος, κύριος Χριστόφιας, να εξαφανιστεί, και όμως δεν υπήρχε κανένας τρόπος. Ακριβώς ο κύριος Λιλίκας εισηγείται το ανακλητόν, δηλαδή να μπορεί ο λαός να ελέγχει όχι μία φορά κάθε 5 χρόνια, αλλά διαρκώς κατά πόσον ο πρόεδρος ο οποίος έχει εκλεγεί τηρεί εκείνα τα οποία έχει δεσμευτεί ως πρόγραμμα και ως θέσεις προεκλογικά. Διότι γνωρίζετε, προεκλογικά λέγονται πολλά. Ποιος είναι διατεθειμένος να είναι υπό τον έλεγχο του λαού διαρκώς και καθημερινά? Μόνο ο κύριος Λιλίκας. Μάλιστα. Κύριε Αγγελίδη, πάμε στα έγγραφα του Wikileaks. Καταρχήν να πούμε αυτό που να αναφέρεις εσύ για το θέμα που εμείς σας καλέσαμε για να μας δώσεις μια αναφορά για αυτά τα έγγραφα. Γιατί είναι γνωστό ότι τα έχεις μελετήσει, τα έχεις ψάξει, έχουμε δει και από την παρουσίαση σου σε άλλα τηλεοπτικά κανάλια στην Κύπρο,
που διάς αναφορά, σαφής αναφορά. Και επίσης έχεις δώσει αναφορά ότι και ο υποψήφιος, ο κύριος Γιώργος Λυλίκας, και αυτός έχει δώσει αναφορά σε αυτά τα έγγραφα. Όμως δεν ξέρουμε αν μπορούμε να θέσουμε το κεφάλι μας ότι αυτά είναι πραγματικά και είναι γεγονότα τα οποία εγινήκαν και δεν είναι κάποιος έξυπνος τα έχει σημειώσει ο ίδιος για να δημιουργήσει. Μάλιστα. Οτιδήποτε. Αν είμαστε ειλικρινείς. Κατανοητή ερώτηση, να σας απαντήσω αμέσως. Για να καλύψουμε και δύο. Εσείς να καλύψετε, εγώ να σας πω το εξής. Όπως είχα αναφέρει και προηγουμένως, αυτά τα έγγραφα δεν αφορούν μόνο την Κυπριακή Δημοκρατία ή την Κύπρο ή τους πολιτικούς της Κύπρου. Αφορούν κάθε χώρα στην οποία έχει πρεσβεία η Αμερική. Αφορούν, θα δείτε ότι θα κάνω αναφορές σε έγγραφα της πρεσβείας της Άγκυρας. Υπάρχουν έγγραφα από όλες τις πρεσβείες και είναι η πρώτη και η μοναδική φορά που έχουν διαρρεύσει αυτά τα έγγραφα. Και όπως επαναλημμένα λέω, έχουν δημοσιευτεί σε όλα τα έγκριτα και έγκυρα και περιοδικά αλλά και εφημερίδες ανά το παγκόσμιο. Και μάλιστα ο οποιοδήποτε έχει αμφιβολίες μπορεί ο ίδιος να ψάξει στην ίδια την ιστοσελίδα των Wikileaks και να βρει ακριβώς το έγγραφο αυτούσιον από την επίσημη ακριβώς ιστοσελίδα. Ούτε μία αμφισβήτηση δεν μπορεί να υπάρξει ούτε σε σχέση με την ύπαρξή τους, αλλά ούτε και σε σχέση με το περιεχόμενο τους. Κύριε Αγγελίδη, όπως... Απλά να τονίσω και κάτι άλλο, επειδή είπατε ότι εγώ το έχω ψάξει, εγώ το έχω μελετήσει. Όχι, ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος. Μάλιστα, πρέπει να πούμε για αυτήν τη διαδικασία εργάστηκε μια μεγάλη ομάδα ατόμων, οι οποίοι για πολλούς μήνες διερεύνησαν και έχουν διεξέλθει μέσω πολλών χιλιάδων εγγράφων για να έφερουν αυτά τα λίγα πράγματα, τα οποία είναι λίγα σε όγκων, αλλά είναι τεράστια σε σημασία. Μάλιστα. Τότε, κύριε Αγγελίδη, πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε και από σας, να μας δώσεις μία αναφορά για αυτά που να αναφέρεις και το αφήνουμε στην κρίση του λαού. Το κανάλι δεν δεσμεύεται, ούτε εγώ δεσμεύομαι ότι αυτά που θα ακούσουμε είναι πραγματικά γεγονότα, όμως σου δίνουμε την ευκαιρία να τα αναφέρεις. Μάλιστα, εκείνο το οποίο ακριβώς θα αναφέρω είναι ότι και εγώ θα μιλήσω, θα διαβάσω τα έγγραφα χωρίς δικό μου σχολιασμό. Είναι σε μετάφραση, διότι είναι στα αγγλικά τα έγγραφα. Εγώ θα διαβάσω την ελληνική μετάφραση, η οποία είναι πιστή μετάφραση του κειμένου και πάντοτε εγώ δέχομαι τη δική σας επιφύλαξη ότι αποδίδουν την αλήθεια. Θα αναφερθώ σε πρώτη φάση στο έγγραφο 08 Νικοσία 273, ημερομηνία 30 Απριλίου του 2008, στο οποίο αναφέρεται σε συνάντηση μεταξύ του κυρίου Αναστασιάδη και του Αμερικανού πρέσβη και καταγράφονται τα εξής στην παράγραφο 8. Ο Αναστασιάδης υποστήριξε την επαναφορά του σχεδίου ΑΝΑΝ, retabling είναι η λέξη την οποία αναφέρεται στα αγγλικά, με στόχο αλλαγές σχεδιασμένες να καταπραίνουν τις ανησυχίες των Ελληνοκυπρίων. Πρόσθετα, εάν ο κύριος Αναστασιάδης ανέφερε τη θέση αυτή δημόσια ή έστω και κατηδίαν για να το δει μετά να διαρρέει, αυτή είναι σχολιασμή του Αμερικανού πρέσβη, η επακόλουθη καταδίκη μπορεί να περιθωριοποιήσει τον ταλαντούχων πολιτικών σε μια κρίσιμη περίοδο. Εμείς θεωρούμε ότι ο Αναστασιάδης εξυπηρετείται καλύτερα εάν προωθεί μέσα στο καλάθι των διαπραγματεύσεων τη συμπερίληψη στοιχείων του σχέδιου ΑΝΑΝ, αλλά όχι το σχέδιο αυτούσιο και την ορολογία του. Κάτι που είναι πολύ σημαντικό είναι ποια είναι η δέσμευση του κύριου Αναστασιάδη κατά την επίσκεψή του στην Άγκυρα, όπου ήταν ο πρώτος, υπενθυμίζω, πολιτικός, ο οποίος επισκέφτηκε μετά την εισβολή του 1974 την Άγκυρα και μάλιστα δέχτηκε να φωτογραφηθεί και κάτω από έναν τεράστιο πανό το οποίο έγραφε όλα για την Τουρκία. Όμως η δέσμευσή του στον κύριο Γκιούλ ήταν η εξής, όπως καταγράφει το έγγραφο 05 Άγκαρα, διότι είναι της πρεσβείας της Άγκυρας, 799. Ημερομηνία, κύριε... Είναι η ημερομηνία 11 Φεβρουαρίου του 2005. Ο Αναστασιάδης ανέφερε στον Γκιούλ ότι αν υπήρχαν ορισμένες αλλαγές στο σχέδιο ΑΝΑΝ, ο Δύση θα έσπρωχνε εκ νέου το σχέδιο ΑΝΑΝ στους Ελληνοκύπριους. Εδώ παρακαλώ να έχω την προσοχή σας και να αναφέρω ότι στο ίδιο το έγγραφο η φράση «ορισμένες αλλαγές» είναι εντός εισαγωγικών που δείχνουν ακριβώς και το διακοσμητικό των οποιονδήποτε στοιχείων, το διακοσμητικό βαθμό των οποιονδήποτε στοιχείων θα υπήρχαν σε σχέση με το σχέδιο ΑΝΑΝ. 09
Νικοσία 47, ημερομηνία 26 πρώτου του 2009. Παράγραφος 3. Ο Αναστασιάδης αναφέρθηκε στην κάθε διάρνηση της κυβέρνησης να κάνει αναφορά στο σχέδιο ΑΝΑΝ σε μια σύγκριση μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, αλλά και των θέσεων του σχεδίου ΑΝΑΝ σε θέματα διακυβέρνησης. Κάτι που ο δημοκρατικός συναγερμός απαιτούσε. Was demanding. Έναν εξαιρετικό έγγραφο είναι το έγγραφο 09 Νικοσία 456, ημερομηνίας 13 Ιουλίου του 2009. Παράγραφος 12. Ο πρόεδρος του υπέρ της λύσης Δημοκρατικού Συναγερμού Νίκος Αναστασιάδης επιβεβαίωσε στον Μπράιζα, τον Μάθιου Μπράιζα, την υποστήριξή του για το Χριστόφια κατά τις διαπραγματεύσεις και ότι θα στηρίξει τον ναι σε ένα ενδεχόμενο νέο δημοψήφισμα όπως εξάλλου έκανε το κόμμα του το 2004 με το σχέδιο ΑΝΑΝ. Μεταξύ των Κυπρίων συνομιλητών, μόνο ο Αναστασιάδης υποστήριζε τον διορισμό στην Κύπρο Αμερικανού απεσταλμένου. Πίστευε ότι ένας τέτοιος μηχανισμός επιδιαιτησίας θα ήταν απαραίτητος για να σπάσει τα τελικά διέξοδα, αλλά και ότι ένας τέτοιος μηχανισμός θα πρέπει να φαίνεται ως μη παρεμβατικός. Μάλιστα, έναν άλλον έγγραφο είναι το έγγραφο 06 Νικοσία 766 στην παράγραφο 6, όπου αναφέρει τα εξής. Ο Αβέροφ Νεοφύτου ανέφερε ότι το κόμμα του έχει υποφέρει τα μάλα για την επιλογή του ναι στο σχέδιο ΑΝΑΝ κατά το δημοψήφισμα. Γι' αυτόν τον λόγο το κόμμα του δεν μπορεί δημόσια να υποστηρίξει το σχέδιο ΑΝΑΝ. His party cannot publicly support the ΑΝΑΝ plan. Παρόλο, συνεχίζει το έγγραφο, που κατηδίαν είναι διατεθειμένος να ομολογήσει ότι το σχέδιο ΑΝΑΝ παραμένει η μόνη βιώσιμη βάση για επανένωση. Ο Αβέροφ Νεοφύτου πρότεινε όπως, πρώτον, το όνομα ΑΝΑΝ θα πρέπει να αφαιρεθεί από οποιοδήποτε σχέδιο. Δεύτερον, δεν θα πρέπει να υπάρξουν στο μέλλον δημοψηφίσματα για ναι και όχι. Και τρίτον, οι Ελληνοκύπροι θα πρέπει να καθησυχαστούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει κεντρικό ρόλο ακόμα και αν αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μια ξεκάθαρη και προμελετημένη διάθεση να εμπέξουν τον κυπριακό λαό. Έγγραφον 09 Νικοσία 317, ημερομηνίας 3 Μαΐου του 2009. Παράγραφος 2. Ο Αναστασιάδης ανέφερε ότι η δημόσια τοποθέτηση του Χριστόφια για απόρριψη των εγγυήσεων έχει καταστήσει σχεδόν αδύνατον να μπορούμε να πουλήσουμε μια συμβιβαστική λύση στο λαό. Ο Αναστασιάδης είπε ότι εκλιπαρούσαν τους δύο ηγέτες να κρατήσουν τέτοιες συζητήσεις για το τραπέζι των διαπραγματεύσεων και όχι για το κοινό. Τώρα θα σας κάνω μια αναφορά από τα έγγραφα που έχουν διαρρεύσει σε σχέση με τον κύριο Ντάουνερ, ημερομηνίας 13 Απριλίου του 2009, που καταγράφει αυτά τα γεγονότα ο κύριος Στίβεν Μπουρκ σε σχέση με τη συνάντηση του Αναστασιάδη με τον κύριο Ντάουνερ. Παράγραφος 3. Ο Αναστασιάδης εισηγήθηκε ότι το επόμενο σχέδιο που θα παρουσιαστεί θα πρέπει να φαίνεται, τονίζω το να φαίνεται και όχι το να είναι καλύτερο από το προηγούμενο. Must look better than the last. Ο Ντάουνερ στη συνέχεια συμφωνεί ότι το νέο σχέδιο θα φαίνεται διαφορετικό τόσο αρχιτεκτονικά όσο και αριθμητικά. Αυτό δεν θυμίζει λίγοντες ορισμένες αλλαγές για τις οποίες δεσμεύτηκε στην Τουρκία. Και μάλιστα συνεχίζει το διαγράφο στην παράγραφο 4 και λέει το εξής. Ο Ντάουνερ αναφέρει ότι τα μέσα μαζικής επικοινωνίας φαίνεται να είναι εναντίον της λύσης. Μια λύση θα πρέπει να αγοραστεί. Will have to be paid for. Εισηγήθηκε. Και επίσης το κόστος της μη λύσης θα πρέπει να είναι ένα σημείο που θα επικεντρωθούν. Παράγραφος 5. Ο Αναστασιάδης συμφώνησε. 16 Ιανουαρίου του 2009 και πάλι έγγραφον του κύριου Ντάουνερ. Καταγράφονται τα εξής. Παράγραφος 7. Σύμφωνα με τον κύριο Αναστασιάδη, εάν στις υφιστάμενες συνομιλίες επιτυχανόταν συμφωνία σε σχέση με τη χρήση του σχεδίου ΑΝΑΝ ως βάση, η διαδικασία θα μπορούσε να προχωρήσει πιο εύκολα. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα αναφορά του κύριου Γλαύκου Κληρίδη στις 15 Ιουλίου του 2009, ο οποίος λέει στην παράγραφο 2 το εξής. Ο Κληρίδης υποστήριξε ότι ήταν καιρός να εγκαταληφθούν οι κόκκινες γραμμές και πρόσθετα ανέφερε ότι το Εθνικό Συμβούλιο ήταν εμπόδιο παρά βοήθεια. 29 Μαΐου 2009,
στη συνάντηση του κύριου Ντάουνερ με τον κύριο Λαφίτογλου, πολιτικό στις κατεχόμενες περιοχές, παράγραφος 5. Ο Ντάουνερ εισηγήθηκε ότι πρέπει πάντοτε να έχουμε στο μυαλό μας τον Αναστασιάδη, ο οποίος είναι υπέρ της λύσης. Γι' αυτό κανείς δεν μπορεί να απελπίζεται. One should never despair. Να δούμε όμως και τι έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης σε σχέση με τον αείμνηστο Τάσο Παπαδόπουλο. Έγγραφο 07 Νικοσία 839, ημερομηνίας 18 Οκτωβρίου του 2007, παράγραφος 1. Ο Αναστασιάδης υποστήριξε ότι η Κύπρος επιγόντως χρειαζόταν νέα ηγεσία, αφού οι ηλίθιες πολιτικές, stupid policies, του Προέδρου Παπαδόπουλου είχαν φέρει ντροπή και προσβολή, shame and embarrassment, στο νησί. Στην παράγραφο 7, ο Αναστασιάδης κατηγόρησε τον Παπαδόπουλο ότι οδηγούσε τη χώρα σε καταστροφή και μάλιστα σφυρώντας στη διαδρομή. Μερομηνία, κύριε Αγγελίδη. 18 Οκτωβρίου του 2007. Παράγραφος 10 στο ίδιο έγγραφο, ο Αναστασιάδης, καθώς αναφέρθηκε στον Τάσο, είπε: «Η ουρά του σκύλου δεν ισιώνει». Έγγραφο 08-20-273, ημερομηνία 30 Απριλίου του 2008, παράγραφος 7. Ήταν ανόητος, ηλίθιος, πέραν πάσης αντίληψης που δεν διαπραγματεύτηκε το σχέδιο Ανάν, καλή την πίστη. Κακολογούσε ο Αναστασιάδης. Η φωνή του χρωματισμένη από το θυμό. Αυτό είναι σχόλιο του Αμερικανού πρέσβη. Εντός εισαγωγικών. Ευτυχώς ο Παπαδόπουλος ήταν εκτός της εικόνας πλέον. Και ο Αναστασιάδης είχε μεγάλη υπερηφάνεια για το γεγονός ότι συνέβαλε στην εκλογική του ήττα. Εντός εισαγωγικών πάλι. Ο Εθνάρχης πέθανε, ισχυρίστηκε ο Αναστασιάδης. Και οι ιστορικοί του μέλλοντος θα εγκομίαζαν τις προσπάθειες του να το θάψει. Βεβαίως αυτά μπορούμε να δούμε σε τι τεράστια αντίφαση έρχονται, εάν κάποιος αναλογιστεί το τι έλεγε ο κύριος Αναστασιάδης ενώπιον της Κεντρικής Επιτροπής του Δίκου στις 24 του Νοέμβρη του 2012, ότι μπορεί να μας χώρισαν διαφορές στη διαχείριση του εθνικού θέματος, ποτέ όμως δεν υπήρξε αμφισβήτηση του πατριωτισμού και των αγώνων τους για τη διάσωση του ελληνισμού και της Κύπρου, όταν μιλούσε για τον Τάσο Παπαδόπουλο και τον Σπύρο Κυπριανού. Αντιλαμβάνεστε τη διαφορά μεταξύ του τι λέγεται στον κόσμο προεκλογικά με ακάλυπτες υποσχέσεις και το τι λέγεται πραγματικά σε διαπραγματεύσεις ή σε συναντήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Όμως, κύριε Αγγελίδη, συγγνώμη που κάνουμε. Παρακαλώ. Έτσι αγάπημα και ένα μικρό και ένα μικρό διάλογο βεβαίως, να μην καταντήσει μονόλογο. Παρόλο που είπα σου, δεν δεσμεύουμε σε αυτά, είναι σωστά. Ακούγεται πάρα πολύ έντονο, ειδικά για έναν ηγέτη που είχαμε στην Κύπρο. Έναν σπουδαίο άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που πάνω απ' όλα βάνει την πατρίδα του, τον λαό του, ούτε φοήθηκε να τα βάλει με Άγγλους, ούτε φοήθηκε να τα βάλει με οποιαδήποτε ξένη χώρα. Πάντοτε βλέπει το μέλλον της Κύπρου. Και αυτός ήταν ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος, που μπορεί επλήγωσε κάποιους με την πολιτική του, μπορεί ενόχλησε άλλους με την πολιτική του. Όμως δεν υπάρχει, πιστεύω, κάνει ταπεινή μου άποψη βέβαια, Ελληνοκύπριος που δεν σέβεται το έργο του Μακαρίτη του Τάσου Παπαδόπουλου. Και αυτό είναι ξεκάθαρο. Και ναι, δημοσιογράφοι, σίγουρα κατανοητό ότι απόψεις έχουμε, είμαστε αντικειμενικοί. Όμως για μένα προσωπικά, ο αείμνηστος Παπαδόπουλος, ήρωας, όπως έχουμε τον κύριο Αξεντίου, τον Μακαρίτη, όπως έχουμε έναν Ευαγόρα Παλικαρίτη, πρέπει να έχουμε και ένα Τάσο Παπαδόπουλο σε αυτήν την. Σίγουρα και ήρωες και αγωνιστές τους, σίγουρα και οι ήρωες και οι αγωνιστές τους, οποίους αναφερθήκατε, όχι μόνο αυτοί, αλλά και πολλοί άλλοι, αλλά και ο Τάσος Παπαδόπουλος, αποτελούν και φάρον, αλλά και πηξίδαν ολόκληρου του λαού. Ήταν ηγέτες οι οποίοι δεν θα έπρεπε να είχαν αμφισβητηθεί. Δυστυχώς όμως, όχι μόνο αμφισβητήθηκαν, αλλά ο λαός στην κρίσιμη περίοδο, και δεν μιλώ για το 2004, εκεί βροντοφώναξε το ηχηρό όχι, το οποίο τον κάλεσε ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος να πει το περήφανο εκείνον όχι. Το 2008, το 2008 ακριβώς ο κυπριακός λαός έκανε την εσφαλμένη απόφαση, έλαβε την εσφαλμένη απόφαση και υποφέραμε 5 χρόνια. Αυτή τη στιγμή έχει και πάλι
τη δυνατότητα και έχει το μέλλον στα χέρια του με την ψήφο του. Και αυτή τη στιγμή πρέπει να αντιληφθούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να ληφθεί μια σωστή απόφαση με τις παρούσες προεδρικές εκλογές. Γι' αυτό οφείλουμε να προειδοποιήσουμε τον κόσμο τι γίνεται για να ξέρει επακριβώς. Εάν τα ακούσει αυτά, ενημερωθεί και κρίνει ότι εμένα δεν με αφορούν και κρίνει ότι αυτά είναι παρελθόν, παρόλο που δεν είναι παρελθόν. Επαναλαμβάνω, αφορούν γεγονότα του 4, του 5, του 6, του 7, του 8 και του 9. Και το παρελθόν, το παρελθόν, το πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Ακριβώς. Είτε και το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Το παρελθόν όμως είναι όμως ο πρόλογος. Ακριβώς. Το παρελθόν είναι ο πρόλογος του μέλλοντος και επίσης πρέπει να πούμε το εξής, όπως υπάρχει στην είσοδο του Auschwitz. Ένας λαός ο οποίος ξεχνά το παρελθόν του είναι καταδικασμένος να το ξαναζήσει. Όπως κάνω σε όλες τις συνεντεύξεις μου, και αν είμαι και δίκαιος με εσάς, σας δίνω μερικά λεπτά δικά σας. Είμαι σίγουρος ως νομικός θα είμαστε μες στα πλαίσια του νόμου αυτά που να αναφέρεις, να κλείσεις το πρόγραμμα, προεκλογικό μήνυμα, όπως εσείς ο ίδιος πιστεύετε είναι το καλύτερο. Ότι γι' αυτό σας αφήνουμε το κάμερα, κύριε Αγγελίδη, για να δώσετε και εσείς το κλείσιμο σας σε αυτόν, αν με επιτραβεί ο λόγος, σπουδαία συνέντευξη. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για τα υπερβολικά δικά σας λόγια και επιπλέον δεν θα καταχραστώ της καλής διάθεσης που έχετε, ούτε και θα προσπαθήσω να κουράσω περαιτέρω τους τηλεθεατές σας. Ελπίζω εκείνα τα οποία άκουσαν σήμερα να τους προβληματίσουν, να αντιληφθούν επακριβώς τι είναι το παιχνίδι, το ευρύτερο το οποίο παίζεται και το οποίο πρέπει να θυμίσω στον κόσμο. Το 2004, και είναι πολύ σημαντικό, είχαμε αποδεχτεί ακριβώς ότι όχι μόνο αυτόν, αλλά και η ΑΟΣ θα υπήρχε μια δυνατότητα να δοθεί στους Άγγλους. Και μάλιστα ο τρόπος με τον οποίο δινόταν η ΑΟΣ στους Άγγλους θα ήταν με το να διορίσουν εκείνοι έναν άτομο το οποίο ήταν υπεύθυνο για να καθορίσει και να οριοθετήσει ποια θα ήταν η ΑΟΣ των Βρετανικών βάσεων. Πέραν τούτου θα υπήρχε μετά ο καταμοιρασμός κατά 50-50 μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων. Πρέπει να πούμε το εξής. Όλοι σήμερα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει μια τεράστια οικονομική πίεση και στενότητα. Πλέον ανακαλύψαμε τον όρο από τον νεόπλουτον στον νεόπτωχο. Και πρέπει να όλοι μαζί να στηρίξουμε τους πολίτες με σωστές πολιτικές, σωστές θέσεις, οι οποίες δεν θα παρατείνουν την κρίση. Δεν είναι η κρίση που χρειάζεται ηγέτη. Είναι η ανάπτυξη η οποία χρειάζεται ηγέτη. Και πρέπει να τελειώσω και με το εξής. Η οικονομία την έχουμε ξαναζήσει να βρίσκεται σε τραγικά επίπεδα. Την ξαναζήσαμε το 1974. Και όμως όλοι μαζί, ως λαός ενωμένος, καταφέραμε ως μία γροθιά να ανακάμψουμε διατηρώντας την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια μας. Και είναι αυτό το οποίο καλούμαστε σήμερα. Και πρέπει να αντιληφθούμε ότι μια κακή λύση του κυπριακού προβλήματος σε καμία περίπτωση δεν μπορεί με οποιοδήποτε τρόπο να ανατραπεί. Ενώ η οικονομία με τη σωστή, και με τη σωστή επιλογή του υποψηφίου, δηλαδή του κ. Γιώργου Λιλίκα, και την εμπειρία την οποία διαθέτει ως επιτυχημένος Υπουργός Εξωτερικών, επιτυχημένος Υπουργός Εμπορίου, όπου εκεί ξεκίνησαν και οι πρώτες συμφωνίες σε σχέση με την ΑΟΣ, αλλά και το δεξί χέρι του Τάσου Παπαδόπουλου, μπορεί ακριβώς να οδηγήσει αυτήν τη χώρα σε ένα μέλλον το οποίο δεν θα είναι ζωφερό, αλλά ένα μέλλον ελπιδοφόρων, ένα μέλλον στο οποίο τα παιδιά μας, αλλά και εμείς οι ίδιοι να μπορούμε να χαμογελούμε. Ευχαριστώ πολύ.